Μην νομίζετε και εγώ κάνω δίαιτα. Γιατί μου αρέσει να σαβουρώνω. Υπάρχουν περίοδοι που σαβουρώνω και περίοδοι που κάνω δίαιτα. Οπότε λοιπόν σε μια τέτοια περίοδο σαβουροφαγίας, πολύ πολύ κερισμένης, κατόρθωσα να πάρω 12 κιλά. Λίπους και να χάσω και γύρω στα 4 κιλά μυϊκό ιστό. Υπέροχα, ε! Ναι, αλλά τώρα επειδή εγώ ξέρω τι γίνεται μέσα στην κυταρική μνήμη, στη μυϊκή μνήμη και το τι συμβαίνει με τους νευρώνες, μπορώ άνετα να κάνω αυτό που θέλω, επειδή έχω και τη γνώση, έτσι, επάνω στο σώμα μου και να αποκαταστήσω όλη αυτή τη ζημιά, θα λέγαμε, γιατί περί ζημιάς πρόκειται. Λοιπόν, και τι γίνεται εδώ πέρα. Έχω ξεκινήσει εδώ και 3 εβδομάδες την προσπάθειά μου, έτσι, είναι και η δίαιτά μου και η προπόνησή μου, κάνω την προπόνησή μου, κάνω τα βάρη μου. Στις 3 αυτές εβδομάδες έχω κατορθώσει να χάσω 6 κιλά λίπους, ενώ συγχρόνως έχω κερδίσει 2 με 2,5 κιλά περίπου μυϊκό ιστό. Δηλαδή σύνολο αν τα βάλεις, γιατί η ζυγαριά αυτά δεν τα ξεχωρίζει, έτσι, η ζυγαριά δείχνει 6 κιλά, αλλά αν βάλεις και τα 2 κιλά του μυϊκού ιστού πάμε 8, τα 2,5, έτσι, 8,5 κιλά κάτω από πριν. Και θα μου πεις, έχασε 3 εβδομάδες 8,5 κιλά, πας για 9 κιλά δηλαδή. Τόσο γρήγορα, τι κάνεις, χάνεις νερά, χάνεις μυϊκό, τι χάνω, πήρα 2,5 κιλά μυϊκό ιστό σου λέω. Άρα λοιπόν κάτι έχω κάνει εδώ πέρα, κάτι κάνω σωστά, έτσι δεν είναι, και αλίμονο να μην το έκανα σωστά ύστερα από σχεδόν 40 χρόνια στο χώρο. Σήμερα λοιπόν λέω να σας δείξω ένα από τα γεύματα που κάνω στη δίαιτά μου, έτσι. Τι γίνεται όμως εδώ πέρα τώρα, να ξέρετε ότι σε όσους αναλαμβάνω εγώ δίνω φαγητό, έτσι δεν είναι αυτό που θα δείτε. Αυτό είναι για μένα, γιατί εγώ έχω θέμα. Πρώτον, είμαι λιχούδης, αλλά από την άλλη θέλω να χάσω γρήγορα, να τελειώνω. Βαριέμαι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και τι θα κάνω τώρα, πρέπει να συνδυάσω πολύ περιορισμένο εύρος τροφών, αλλά να είναι οι πιο ισχυρές πάνω στο είδος τους, ώστε να με τροφοδοτήσουν με τα υλικά τους, να μην έχω ελλείψεις και να είναι η βιοχημεία μου να τρέχει τρένο, έτσι. Και από την άλλη να μπορώ να τα φάω, ρε παιδί μου. Οπότε τι έχω κάνει. Κοιτάξτε, θα σας δείξω ένα από τα γεύματά μου μόνο. Δεν θα σας δείξω όλο το ημερήσιο, γιατί δεν είναι για σας, είναι για μένα. Εγώ προπονούμαι. Εγώ είμαι ένα 82, έτσι. Κάνω κάποιες κινητοποιήσεις. Έχω έναν τάδε οργανισμό που πρέπει ακριβώς πάνω σε μένα να γίνουν όλα αυτά. Δεν είναι για σας. Ένα γεύμα όμως μπορώ να σας το δείξω. Αν θέλετε να το υιοθετήσετε, είναι κούκλα. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Παίρνω λοιπόν τις πλέον πλήρεις τροφές. Ποιες είναι οι πλέον πλήρεις τροφές, τι θέλουμε. Καταρχάς θέλουμε τις πρωτεΐνες μας, θέλουμε κάποιο είδος υδατανθράκων, θέλουμε τα λαχανικά μας και τις ίνες μας, θέλουμε το λίπος μας, θέλουμε όμως μία πληρότητα βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων. Χωρίς αυτά, ξεχάστε το. Δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Άρα τι κάνω. Παίρνω τις πιο δυνατές κατηγορίες, εκτός από τη μία, θα σας τη δείξω, τις πιο δυνατές κατηγορίες στο κάθε είδος. Δηλαδή από πρωτεΐνη. Ποια είναι η ανώτερη βιολογική αξία πρωτεΐνης αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να με τροφοδοτήσει με τη μεγαλύτερη πρωτεϊνική, να σου το πω έτσι μπακάλικα, δύναμη. Μετά το αυγό που είναι στο 95% έρχονται τα γαλακτοκομικά. Τα γαλακτοκομικά είναι στο 90%. Έτσι, όλα τα άλλα είναι πολύ χαμηλής βιολογικής αξίας σε σχέση με αυτά δύο. Άρα λοιπόν εγώ παίρνω γαλακτοκομικά και μάλιστα ζύμες, οι οποίες έχουν πολύ πιο ανεπτυγμένη πρωτεΐνη και καλύτερα διαχειρίσιμη από εμάς. Οι ζύμες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι το γιαούρτι, που μπορείς να φας διαιτητικές, γιατί υπάρχουν πολλά είδη ζύμης γαλακτοκομικών, έτσι, είναι το γιαούρτι. Και είναι και το κότατς. Γιατί να πάρω κότατς που πάει ο κούκος αηδώνει και να πάρω γιαούρτι, αφού είναι και λίγο πιο γευστικό το γιαούρτι και έχει και την ιδιότητα να γίνεται μια πάρα πολύ ωραία σως και να το κάνω να γίνει σαν μαγιονέζα. Οπότε δημιουργώ λοιπόν μια όμορφη, νόστιμη, διαιτητική χρειά. Παίρνω λοιπόν μια ανάμεικτη έτοιμη σαλάτα
χοντροκομμένη για να διατηρεί τα συστατικά της από τα σούπερ μάρκετ, που να έχει πολλά είδη μέσα, πράσινων λαχανικών, παίρνω το γιαούρτι μου, το ανακατεύω μέσα, αλλά έτσι δεν τρώγεται ρε παιδιά. Κάποιοι εντάξει, το τρώνε, τους αρέσει, εγώ δεν μπορώ, είμαι λιχούδης. Πρέπει να το κάνω νόστιμο. Και έτσι θα δημιουργήσω το γιαούρτι μου να γίνει σαν μαγιονέζα σε γεύση και ακόμα πιο νόστιμο. Και το τρώω πολύ ευχάριστα. Το κάνω πικάντικο, το κάνω γλυκόξινο, το κάνω τα πάντα σε ένα γεύμα. Και θα το εμπλουτίσω με μία μορφή ψηλού αμύλου. Πλήρους. Έτσι, για να διατηρήσω και την ινσουλίνη μου σταθερή και χαμηλή. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το κάνω. Να δείτε τι εύκολο που είναι και μπορείτε να το υιοθετήσετε κι εσείς να με ευγνωμονείτε, γιατί είναι πεντανόστιμο. Πάμε να το δούμε. Έλα, εύκολα σας βάζω. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε υλικά. Δηλαδή, σαλάτα. Ωραία σαλάτα. Να δω λίγο. Έτσι, σαλάτα. Ανάμεικτη. Έτσι. Και αρχίζουμε να βάζουμε πραγματάκια ωραία. Δηλαδή, θα βάλω. Θα το κάνουμε σαν σος. Θυμάρι. Καπνιστή πάπρικα. Τρέλα είναι. Σκόνη σκόρδο. Λίγο ανακάτεμα να πάει παντού έτσι. Μουστάρδα για να γίνει πικάντικο. Ένα πιντ δυόσμο, έτσι να του δώσει λίγο φρεσκάδα, όχι πολύ. Ξύδι, αρχίζουμε τώρα να το κάνουμε σαν έτσι να δώσουμε μια πικάντικη και γλυκόξινη γεύση. Βάζουμε μπαλσάμικο, εγώ έχω ψεκαστηράκι. Και από πάνω το γιαούρτι. Την ποσότητά μου. Μια που έχω και προπόνηση σήμερα. Να το. Τώρα όταν, μην τρελαίνεστε, όταν τα ανακατέψουμε αυτά όλα μαζί παιδιά, είναι σαν σος. Βασικά το τζατζίκι δεν γίνεται από το γιαούρτι. Το τρως όμως αλμυρό. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ παιδιά. Αν το βρίσκεις extreme, πάρε cottage. Αλλά εγώ παίρνω το γιαουρτάκι που είναι φθηνό και μπορεί να γίνει. Θα σας πω και κάτι τώρα εδώ. Το τζατζίκι σου αρέσει? Φτιάξε τζατζίκι έτσι ωραίο καυτερό. Χωρίς όμως να βάλεις λαδάκι μέσα. Και φάε μου 200 γραμμάρια. Φάε. Μη φοβηθείς. Γιαούρτι είναι με λίγο αγκούρι, σκόρδο και τίποτα δεν έχει μέσα. Εντελώς διαιτητικό είναι το τζατζίκι, αρκεί να μην του βάζεις λάδι. Εγώ χρησιμοποιώ γιαούρτι 2%. Τώρα, αν πρόσεξες, δεν έχουμε βάλει λίπος μέσα, καθόλου λάδι. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω, βεβαίως. Και έπρεπε να βάλω και είναι πολύ καλή πηγή. Όπως και ο λιναρόσπορος, έτσι. Αλλά τι γίνεται εδώ. Επειδή είμαι λιχούδης, προτιμώ φέτα. Βάζω φέτα μέσα για να συμπληρώσω το λίπος του. Δηλαδή τα λιπαρά τα παίρνω από τη φέτα εγώ. Και τέλος, χτυπάω και δύο ωραία παξιμαδάκια μέσα, μικρά. Και αυτό είναι ένα από τα γεύματά μου, παιδιά. Μπορώ να τολμήσω να σας πω καλή όρεξη. Όταν το δοκιμάσετε θα μου πείτε. Είναι σαν σος. Το γιαούρτι είναι φοβερή βάση, να ξέρετε. Φιλάκια!